Την καλησπέρα μου και σήμερα. Σας έχω μία, τι να πω, την απόλυτη πραλίνα φουντουκιού. Αλλά επειδή είπαμε, συνεχίζουμε να κάνουμε συνταγές για παιδιά, θέλω να δώσετε βάση. Δεν χρησιμοποιώ καθόλου ζάχαρη. Χρησιμοποιώ ζάχαρη, αλλά ζάχαρη καρύδας, για να δώσω λίγο τη γλυκύτητα. Δεν γίνεται να μην βάλουμε καθόλου ζάχαρη. Θέλω να δείτε λίγο τα υλικά, πόσο λίγα υλικά είναι και πόσο γρήγορα μπορείτε να φτιάξετε τη σπιτική δική σας πραλίνα φουντουκιού χωρίς ζάχαρη. 250 γραμμάρια φουντούκια ψημένα, 70 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας, 20 γραμμάρια κακάο σκόνη, 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια, 2 πρέζες σαλάτι, 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας. Είδατε πόσο λίγα ήταν τα υλικά. Θέλω να σας δείξω όμως και την εκτέλεση τώρα. Το πιο βασικό στη συνταγή είναι τα φουντούκια μας, έτσι όπως από οπουδήποτε και αν τα έχουμε πάρει, να τα βάλουμε λίγο στο φούρνο και θέλω να ζεσταθούν. Γιατί θα τα ρίξω μέσα στο πολυτοποιητή μου, μπορείτε να το κάνετε και στο μούλτι εσείς, απλά εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Και θα ξεκινήσω να τα χτυπάω. Όταν θα τα χτυπάω, αυτό που θέλω είναι από τη ζέστη που βγάζουν, αρχίζει και λιώνει, βοηθάει πάρα πολύ, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάω και χτυπάω τα φουντούκια. Όσο το χτυπάω και είναι ζεστά, αυτό θα έρθει και θα γίνει μία πάστα. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Τέλεια. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, ζάχαρη καρύδας. Ρίχνουμε σιγά σιγά και τη ζάχαρη. Άμα το κάνετε με το μούλτι, απλά ανοίγετε και κατεβάζετε λίγο τα τυχώματα για να πάει στα μαχαίρια πάνω για να το λιώσει. Αρχίζει και γίνεται ένα όλο αυτό. Συνεχίζω με το κακάο. Πρέπει να έχει και λίγο γεύση σοκολάτα, ε. Βάζω το κακάο μέσα. Πολύ βασικό, όταν κάνω γλυκά, εγώ τουλάχιστον πάντα βάζω αλάτι, ειδικά στα σοκολατένια γλυκά. Με το που βάλεις το αλάτι, έρχεται και δυναμώνει η ένταση της σοκολάτας. Αλατάκι λοιπόν. 2 πρέζες σας γράφω στη συνταγή. Εγώ το βλέπω με το μάτι. 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια. Για να δούμε. Και αυτό που θα απογειώσει ειλικρινά τη συνταγή είναι που βάζω λίγο λάδι καρύδας. Το λάδι καρύδας θα έρθει, λειτουργεί και ως συντηρητικό, επειδή είναι λάδι όπως το λέμε, αλλά έρχεται και δίνει αυτή την υφή που θέλουμε. Δηλαδή κομματάκια που είχε μέσα έρχεται και τα λιώνει και τα κάνει όλα ένα. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, έχω φτιάξει ένα βαζάκι. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτά τα βαζάκια. Και το παίρνω. Μυρίζει υπερβολικά άψογα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το υπόλοιπο το αφήνω για να δοκιμάσω. Όπου είναι και ζεστή τώρα. Είναι τέλεια. Το κλείνω και θα το βάλω ψυγείο για λίγο. Μπορείτε να το συντηρήσετε είτε στο ψυγείο είτε εκτός ψυγείου. Αυτό που είναι εκτός ψυγείου, κοιτάξτε εδώ την περιεκτικότητα, θέλω να τη δείτε. Κοιτάξτε. Θα συνεχίσω, θα κάνω πάρα πολλές συνταγές για παιδιά και για μεγάλους, αλλά χωρίς ζάχαρη και χωρίς γλουτένη. Τα φιλιά μου, πάω να συνεχίσω.